Τον πρόεδρο τη ε, Ένωση Κεντρών, τον κύριο Λεβέντη. Έχουμε καιρό να τα πούμε, πρόεδρε. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε, Καλημέρα. Καλημέρα. Καλά είστε, Σε όλου. Καλημέρα σε, σε όλου και σε όλε. Ε, ε, είχαμε πριν από λίγο εδώ συνομιλήσει με τον ε, κύριο Σαρίδη και ήταν λίγο έτσι καταπέλτη. Ναι. Με πολλέ εχμές και αρκετέ καταγγελίε. Είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένο, λέει, και από εσά, γιατί πάρα πολλέ φορέ. Με ε, τρόπο που είναι ε, ε, συναρμοσμένο στα όσα απαιτεί η Ένωση Κεντρών, την οποία περαιτεί εδώ και αρκετά χρόνια, σα επισήμανε ορισμένα πράγματα και για τη δημόσια εικόνα και για το δημόσιο λόγο στελεχών τη Ένωση Κεντρών, αλλά δεν εισακούστηκε. Και χθε επίση δεν έγινε αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα, μετατέθηκε. Περίμενα τηλεφώνημα από εσά. Τι ακριβώ έχετε εσεί να απαντήσετε, Ουδέποτε είχε πει το παραμικρό. Όλα αυτά που. Ε, απαριθμοί δεν συνέβησαν. Ποτέ δεν ήρθε να μου δώσει ένα υπόμνημα ή να μου πει κάτι ότι διαφωνεί στο χειρισμό κάποιου θέματος. Αυτά πρώτη φορά τα ακούω, ειλικρινά και λυπούμε πολύ που μετέρχεται και αυτό στη μέθοδο να στρέφεται κατά του κόμματος προφανώς προετοιμάζοντας την αποχώρησή του δεν έχω να... τι άλλο να συμπεράνω. Ε, έχει κάποιο υπόμνημα ότι μου το έφερε προ δύο μηνών ή προ πέντε μηνών ή προ ενός έτους ε, κάτι. Έχει μία μαρτυρία ότι είπε κάτι. Αντίθετα, άκουσα που σας είπε ότι στήριξε ανθρώπους σαν τον κύριο Καρά, σαν τον κύριο Κατσιαντώνη. Αυτοί φύγανε από την Ένωση Κεντρών ως αποστάτες και είναι σήμερα ο Μεν Καρά στο Πασόκ, ο 10 στη στην Δημοκρατία. Δεν είπε αυτό. Είπε ότι με αφορμή αυτέ τι αποχωρήσει πάρα πολλέ φορέ είχε στεχοποιηθεί και είχε υπονοηθεί ναι. ότι ετοιμάζεται να αποχώρησει. Από το 2016 εσεί είχατε υπονοήσει κάτι τέτοιο. Το να θεωρούσατε αποστάτη. Ε, Παρότι δεν αναφερόσασταν στο όνομά ουδέ... του. Άμα δεν αναφέρεται στο. πουδήποτε. Στο... άμα δεν δώσει λαβή ένα άνθρωπο. σε έδωσε. Απλά θα σα πω κάτι. Κα... Θα, θα περίμενα και αυτό μου στείλανε πολύ... Ε, μηνύματα από τη Θεσσαλονίκη, όταν φύγανε αυτοί οι συνάδελφοι παίρνοντας τις έδρες, ενώ είχαν βγει με λίστα, θα περίμενε και εκεί ο κύριος Σαρίδης να βγει να τους καταδικάσει. Δηλαδή καταδίκασε τον Καβαδέλα για ένα λάθος που δεν πλήρωσε εισιτήριο. Και αυτό καλώ έπραξε που το καταδίκασε. Αλλά αυτούς που φύγανε ως αποστάτες τους κατεδίκασε. Έχει ένα έγγραφο να μου δείξει ότι κατεδίκασε αυτούς που δεν σεβάστησαν τη λαϊκή ετιμιγορία και ενώ την έδρα την έδωσε ο λαός στην Ένωση Κεντρών στη Λάρισα, σήμερα η έδρα είναι στο Μητσοτάκι, η έδρα η άλλη του Καρά είναι στο Πασόκ. Εγώ αυτό δεν το, το ρώτησα προνομ... για να σας είμαι ειλικρινής, ε, ε, Να απλά το ρωτήσετε. Η απάντηση, να... η απάντηση την ευαι... που αυτό... έδωσε είναι ότι μέχρι τώρα ναι. προσπαθούσε να λειτουργεί σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το κόμμα, να ασκεί το καθήκον του ναι. Ε, ναι. μεγάλη έτσι, προσήλωση και ότι ναι. πάντα κινούνταν με βάση το κομματικό και το εθνικό συμφέρον και όχι το προσωπικό. Ναι. Ο... Όταν όμως γίνεται μια αποστασία εις βάρο του κόμματο και χάνεται μια έδρα και πάει στο ΣΥΡΙΖΑ ή στη Νέα Δημοκρατία ή στο ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα κορυφαίο ζήτημα που έπρεπε να θυγεί και αυτός ο βουλευτή. Αυτός αντίθετα φαινόταν ότι δια της του συγκάλυπτε τα φαινόμενα αυτά. Ε, και ε... εκεί φοβήθηκε, mm -hmm. φοβήθηκαν οι ψηφοφόροι της Θεσσαλονίκη μήπως προετοίμαζε και τη δική του παρόμοια συμπεριφορά. Ε, έτσι όπως όταν απαντάτε. Σι... Όταν... Mm -hmm. ναι. Ναι, 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 κύριε ναι. Πρόεδρε, παρακαλώ, παρακαλώ. Όταν σιωπάς σε τέτοιο κορυφαίο αδίκημα υποπτεύεται ο ψηφοφόρος, γιατί τον κύριο Σαρίδη τον έβαλα εγώ με τα χεράκια μου μετά από το όνομά μου στη Θεσσαλονίκη. Βγήκε, δεν τον ήξερε κανείς στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Σαρίδη. Και επικαλούμε τη μαρτυρία αν τον ήξερε κανείς ότι υπάρχει. Και τον έβαλα με τα χεράκια μου και με παίρνει τηλέφωνο όταν τελείωσαν οι εκλογές, γιατί μπορούσα να κρατήσω εγώ την έδρα της Θεσσαλονίκης. Ήμουνα επικεφαλής. Και με ρώτησε, τι θέση έχω κύριε Πρόεδρε. Λέω εκτιμώντας την προσφορά σου την περίοδο των εκλογών θα προσπαθήσω να πάρει την έτρα. Και δείχνει μεγάλη αχαριστία που στρέφεται το να, το να λες κάποια πράγματα για το κόμμα είναι αποδεκτό. Αλλά το να τα λες στα μανταλάκια αυτό δεν είναι αποδεκτό. Πρώτα τα λες εντός του κόμματος. Α μου φέρει μία μαρτυρία ότι ήρθε στο ναι, γραφείο αυτό μου Αυτό το είπατε. Για να πει. Ε, ναι. Κύριε Πρόεδρε, τώρα με βάση αυτά που λέτε και του απαντάτε, εγώ έχω θεωρήσει ότι τώρα το, το, το γυαλί έχει ραγίσει. Τι, και τι θα συζητήσετε στην κοινοβουλευτική ομάδα που θα συνεδριάσει. Πήρα αναβολή εχθέ, έτσι, δεν είναι. Τι θα συζητήσετε. Έχω... Θα συζητήσετε με... να τα βρείτε, εγώ... ή θα συζητήσετε να τον αναφύγει και να Ακούστε. το δείξετε την έξοδο. Εγώ έχω, εγώ έχω μεγάλη ψυχή. Έχω συγχωρήσει πολλά. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ δεν είμαι αυταρχικό. Είμαι δημοκράτη άνθρωπο που ακούω και τον έσχατο. Και στον δρόμο κάθομαι και συνομιλώ με αγνώστου. Του ακούω όλου. Εάν ζητήσει συγγνώμη που εξέθεσε το κόμμα, γιατί βγαίνοντα κατηγόρησε το κόμμα ότι δεν έχει σωστή εικόνα, δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτά πλήττουν το κόμμα. Αυτή τη στιγμή το, η Ένωση Κεντρών δέχεται επίθεση σε, όλα τα, σε όλες τις δημοσκοπήσεις μας παρουσιάζουν ότι δεν μπαίνουμε στη Βουλή. Ενώ αν δείτε τις δημοσκοπήσεις καλύτερα, τι θα διαπιστώσετε. Ότι αν γίνει αναγωγή, αναγωγή επί του συνόλου των ψηφοφόρων, η Ένωση Κεντρών είναι πάντα άνω του 360. Βάζουν μόνο την πρόθεση ψήφου ακριβώς για να μας βάλουν μαζί με την ΑΝΕΛ, μαζί με τα ποτάμια, μαζί με αυτά τα κόμματα που πράγματι δείχνουν ότι δεν μπαίνουν στη Βουλή. Πολεμούν να μας θάψουν. Προσθέτουν σε αυτό και ότι παίρνουν, φεύγουν βουλευτέ, δημιουργούν τέτοιο κλίμα με προφανή στόχο την εξόντωση. Και ο κύριος Αρίδης αν αγαπούσε το κόμμα, Έπρεπε να αντιταχθεί ει τέτοιου είδου συμπεριφορέ. Η συγγνώμη και αυτή, να ρίχνει, λα, Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να διατυπωθεί δημόσια στα ΜΜΕ και στα Μανταλάκια όπου εσεί ισχυρίζεστε ότι ε, διατύπωσε και εξέφρασε ναι, το. Αυτό. Ή, ή θα πρέπει να έρθει σε κάποιο όργανο πειθαρχικό συμβούλου του κόμματο, φαντάζομαι, προβλέπεται από το καταστατικό. Συμφωνώ, με ποιο τρόπο συμφωνώ. με ποιον... α... θα τον εγκαλέσετε στο πειθαρχικό. Απόκειται στον εαυτό του να σταματήσει, να ζητήσει συγγνώμη. Στη Εγώ... στο πειθαρχικό Σ... ή στον κόσμο ή στην τηλεόραση. Και αν δεν το κάνει. Στο ενώπιον των βουλευτών. Ενώπιον των βουλευτών. Αν δεν το κάνει... να κάνει. Γιατί ο, ο μεν κύριο Καβαδέλλα έβλαψε το κόμμα με τη συμπεριφορά του στην έκθεση. Αυτό τι δουλειά είχε να συνεχίσει το πράγμα. Υπήρχε πρόεδρο. Εγώ είχα βγει στο Real FM τη Θεσσαλονίκη και είχα πει ότι ο κύριο Καβαδέλλα σφάλει. Και ζημιώνει το κόμμα. Αυτό τι δουλειά είχε να θυγεί και να τον πει γελίο. Τον βγήκε και είπε, Συνάδελφό του γελίο. Έψαχνα αφορμή, λέτε. Εγώ έχω, ένα, ε, 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 εγώ έχω ένα άλλο τρόπο να ηρεμώ τα πράγματα. Ε, δεν έχω τον τρόπο να κόβω κεφάλι. Και ε, ε, να ε, κόβω Γι' αυτό λέω και τώρα στον ίδιο. Α σκεφτεί καλά. Αν πάει με του αποστάτε, στη νύχτα των εκλογών θα κλαίει, δεν θα υπάρχει. Αν μείνει πιστό, έχει ελπίδα να ξαναβγεί. Στα κόμματα σήμερα χρειάζεται πίστη. Στην ιδεολογία. Δεν έδειξε σεβασμό προς το πρόσωπό μου. Ε, αλλά Εάν παρατά, δεν το κάνει αυτό, με τους όρους που εσείς λέτε, ε, θα του δείξετε την έξοδο από τον κόμμα, θα το θέσετε εκτός. Όχι, την επιλέγει ο ίδιος. Αν δεν το κάνει, ακολουθεί μία συμπεριφορά που εξυπηρετεί τους εχθρούς μας και πρώτα-πρώτα η Θεσσαλονίκη θα τον τιμωρήσει. Ε. Και να τον βάλω στο συνδυασμό μετά από αυτά που κάνει και να μπει στο συνδυασμό... Δεν θα βρεθεί άνθρωπο να τον σταματήσει. Αυτό είναι ο κύριο Καβαδέλα, Αυτό που βλέπουμε τώρα δεν είναι ο κύριο Σαρίδης... τον οποίο αναφέρεται ναι. ο πρόεδρο, αλλά ναι. είναι η, η πέτρα του σκανδάλου, έτσι αν μπορούμε να το πούμε. Γιατί από εκεί ήταν τουλάχιστον η αφορμή. Δεν ξέρω αν ήταν η ιατρία, αλλά πάντω λέτε ναι. εσεί ότι ήταν η αφορμή και δεν ήταν ουσιαστικό λόγο για να διατυπώσει Υπή... αυτά. Ναι, αυτό σα λέω. Υπήρχε πρόεδρο να βάλει τάξη. Τι δουλειά Δεν είχε το κάνατε όμω, αυτό λέει ο κύριο Σαρρήδη. Γιατί δεν το κάνατε τόσο Μα καιρό. Το έκανα πριν ναι. βγει ο Σαρίδης να πει οτιδήποτε. Είχα βγει εγώ στο Real ήμουνα στην Ξάνθη εγώ την εποχή εκείνη, ήμουνα σε περιοδία. Βγήκα στο Real τη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, μια συνάδελφο Καραπαναγιωτίδου, δεν ξέρω υπάρχει στο Την την Καραπαναγιωτίδου YouTube. και στον Πάμπη Τσιομπάνο. Ναι, να είστε, ναι. ναι, και είπα είναι λάθος αυτό που έκανε ο Καβαδέλας, θα κατέβω στην Αθήνα και θα ζητήσω εξηγήσει. Ο Σαρίδη τη δουλειά είχε. Μάλιστα. Σαφέ αυτό που λέτε. Α προχωρήσουμε λίγο και τη συζήτησή μα. Ε, Εντάξει, το μακεδονικό πιστεύετε ή το συνταξιοδοτικό θα καθορίσει πολιτικές εξελίξεις και πότε βλέπετε εκλογές. Εσείς πάντα δεν διακινδυνεύετε να κάνετε προβλέψεις σε σχέση με το πότε θα είναι ο χρόνος αυτών των εκλογών. Ναι. Ακούστε, εγώ πιστεύω ότι ο Τσίπρας, παρότι λέει και υπόσχεται στους ξένους να ψηφίσει, να κυρώσει στην Βουλή τη Συμφωνία των Πρεσπών, πιστεύω ότι δεν θα το ρισκάρει. Γιατί παίρνει όλη την προδοσία στο κεφάλι του. Θα είναι μεγάλο ισόβιο έγκλημα, θα, το, θα τον συνοδεύει. Τι θα κάνει λοιπόν, υποπτεύομαι με το ένστικτό μου, ότι λίγο πριν έρθει η κύρωση στη Βουλή, θα προξενήσει εκλογές, ώστε να πάει το πυρακτωμένο μπαλάκι στα χέρια του Μητσοτάκη, ο οποίος κάνει το λάθος και λέει «Δεν δίνω, δεν δίνω», το όνομα «Δεν δίνω την εθνικότητα, δεν δίνω αυτά που λέει», και τη νύχτα των εκλογών, υπό την πίεση των Αμερικανών, θα γελιοποιηθεί αλλάζοντα τάση, γιατί δεν φαντάζομαι ότι η δεξιά θα μπορούσε να φέρει αντίσταση στους Αμερικανούς. Και νομίζω ότι αυτό δηλαδή, το Δηλαδή, χρονικά, πότε το, και... πότε το ορίζεται αυτό? Εάν είπε ο Κοντζιάς για Γενάρη η κύρωση, πριν γίνει η κύρωση θα προκηρυχθούν εκλογές. Αυτό υποψιάζουμε, γιατί αν την κάνει την κύρωση ο Τσίπρας, μετά η Σοβίος έχει τελειώσει και έχει χρεωθεί με ένα στίγμα που δεν θα το ξεπλένει με τίποτε. Ε, σε ό,τι αφορά στο συνταξιοδοτικό, είχαμε και τις πρόσφατες αναφορές από τον εκπρόσωπο του Δουνουτού. Τελικά τι πιστεύετε ότι θα ισχύσει, θα περάσει του Δουνουτού ή ο δημοσιονομικός χώρος που υπάρχει ε, για μη περικοπή, τελικά θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να εφαρμόσει το σχέδιό της και να μην κοπούν από πρώτη πρώτου 19 τα, οι συντάξει. Γιατί και αυτό θα καθορίσει ε, ε, εξελίξει με βάση και το χρονοδιάγραμμα ναι. που εσεί θέσατε. Ναι. Η κυβέρνηση προσπαθεί να μην κόψει συντάξει τη στιγμή που έχει ψηφίσει στη Βουλή να κοπούν οι συντάξει. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι. Εγώ συμφωνώ να μην κοπούν οι συντάξει. Το θέμα είναι να πιστούν οι ξένοι. Όχι μονομερό. Γιατί αν γίνει μονομερό, θα έχουμε στην έξοδο στι αγορέ τα spread να εκτοξεύονται. Θα είναι μεγάλη ζημιά για τη χώρα. Μπορεί κάποιοι να κερδίσουν ένα ποσοστό σύνταξη, αλλά η χώρα θα καταστραφεί και μπορεί να ξαναμπεί σε μνημόνια. Εάν είναι μάγκα λοιπόν ο κάθε Τσίπρα, να πείσει του Ευρωπαίου να το αποδεχθούν. Μάλιστα. Ε, κύριε Πρόεδρε, θα τα ξαναπούμε. Ούτω ή άλλω, έτσι πως το ορίζετε, θα είναι και προεκλογικό χρόνο πολύ πυκνό. Θα τα πούμε μου. και από εδώ. Σα ευχαριστούμε. Από την, Ένωση Κεντρών, από την Ένωση Κεντρών, την αγάπη μου σε όλη τη Μακεδονία. Και ψήφο εμπιστοσύνη στην Ερτρία, φαντάζομαι. Να είστε καλά, εννοείται. εννοείται. <laughs> Σα ευχαριστούμε πολύ και, μα, και με αυτή την ψήφο εμπιστοσύνη στην Ένωση Κεντρών να πάμε σε ένα διάλειμμα.